Σταμάτησα εδώ, στα χωράφια του χωριού. Κοιτάξτε τι όμορφα που είναι, κοιτάξτε, κοιτάξτε, κοιτάξτε. Κοιτάξτε ομορφιά, κοιτάξτε χρώμα και χρώμα και ουρανός, χρώμα και το χωράφι και γίνεται εδώ ένας πίνακας φοβερός. Αλλά έχω να σας πω κάτι όμως. Εάν λέει ο κόκκος από το σιτάρι δεν πέσει στη γη, αυτός μόνος μένει. Εάν πέσει στη γη και αποθάνει, πλοίωνα καρπό φέρει. Το ξέρετε ότι από ένα σποράκι μικρούτσικο, μικρούτσικο σποράκι, βγαίνουν 10 ριζούλες και δέστε πόσα στάχια, 10 στάχια, πόσο σιτάρι θα φέρουν. Ναι, έτσι τα έχει φτιάξει ο καλός Θεούλης. Έτσι τα έχει φτιάξει. Να πέφτουν στη γη και να πεθαίνουν, έτσι νομίζουμε εμείς ότι πεθαίνει το σιτάρι. Πεθαίνει, λιώνει, πάει. Αλλά από εκεί μέσα βγαίνει η ρίζα και πετάγεται το βλαστάρι. Με 10 βλαστάρια είπαμε το καθένα. Για να γεμίσει, ο Γεωργός τα αμβάρια του με το σιτάρι, να τα αλέσει μετά και να τα κάνει ψωμί ή πρόσφορο ή γλυκά ή όλα τα άλλα τα φαγητά. Ναι, αλέθεται όμως το σιτάρι, δηλαδή ποιο είναι το άλεσμα του σίτου? Οι δυσκολίες της ζωής. Έτσι μας αλέθουν και εμάς, μας αλέθουν και γινόμαστε και εμείς ωφέλιμοι. Αγαπήστε τα δύσκολα. Hey! Αγαπήστε τα δύσκολα. Αυτά μας κάνουν ωφέλιμους. Μα αυτά γινόμαστε κάτι. Εγώ πάντως, αν μου έλεγε ο καλός Θεούλης να ξαναγεννηθώ και να πάρω 10 από αυτά που έζησα στη ζωή μου, τα δύσκολα θα έπαιρνα πρώτα. Γιατί Παπαχρίστος πιστεύω ότι έγινα όχι με τα γλέντια. Άιντε, 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 άιντε. Αλλά με τα δύσκολα. Κάποτε θα σας πω και τα δικά μου τα δύσκολα και θα κλάψετε και θα γελάσετε και θα με πειράξετε. Να είστε καλά λοιπόν. Άιντε να βλέπουμε το σιτάρι πόσο όμορφα μεγαλώνει. Άντε.